Να είμαστε, παιδιά. Εγώ ήμουν εδώ 2 ώρες, τώρα οι άλλοι τουρίστες ήρθαν τώρα. Ναι. Εγώ πρέπει να πω, παιδιά, ότι εκείνο το βράδυ του Μαρτίου του 1994 δεν είδα το δεύτερο τελικό τεργία στην ΠΑΟΚ. Δεν το είδα. Είχα πάει στον Ορφέα Περίδη. Στο Μήλο. Δεν ξέρω, ήμουν τόσο σίγουρος. Τότε ήμουν πάρα πολύ μπασκετικός. Πάρα πολύ μπασκετικός. Αλλά τόσο σίγουρος ήμουν για την πρόκληση. Δεν είδες το τελικό με τα 9 στα 11 τρίποντα. Ακή, μπορείς να φύγεις. Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, όπως έφυγες, το λέω και ξεφτιλίζομαι. Δηλαδή, το λέω γνωρίζοντας ότι δηλαδή, είναι μια μαύρη σελίδα στην οπαδική μου ιδιότητα. Αυτή. Αλλά ήμουν φίλε, αυτό βασικά είναι η μαύρη σελίδα. Όχι, φίλε, ήταν τότε new entry. Τεράστια είσοδο στην Ελλάδα. Να μην το πάω για να πάω να ακούσω Ορφέα. Ορφέα Περίδη, ο οποίο καμιά δεκαετία. Αλλά φύγε, ρε φίλε, φύγε. Φύγε. Δεν του βγάζαν δίσκο επειδή ήταν φαλακρό. Δύο ώρες έφαγα στη μάπα, φτάνει. Ναι, τέλος πάντων. Ο ποδοσφαιρικό Ορφέα Περίδη, έτσι, που είναι δηλαδή, και μπαλαδόφατσα μεγάλη. Τι θα μπορούσε να σε κερδίσει από ένα τέτοιο τελικό. Δηλαδή. 72 παρθένες. Είχαμε κερδίσει πόσο, 10 πόντου στη Θεσσαλονίκη. Πόσο. Παθένες, ναι. Με, αφού τις έχω τσεκάρει ότι δεν είναι με μουστάκι και 602 κιλά η καθεμία. Εντάξει, ναι, άντε. Ναι. Τα πήγαινε, ε. Μιλάει, το φτερό. Το φτερό, μιλάει. Εμείς πουλάμε πνεύμα, ρε φίλε. Με 72 παρθένες. Με τους 9 πόντου στο πρώτο παιχνίδι, εντάξει. Ε, ναι, τελικό ήταν τώρα, ό,τι και να είναι. Ναι. 9 πόντου διαφορά στο πρώτο παιχνίδι. Με τρίποντα του Κόρφα σε νεκρό χρόνο. Ναι. Θα πήγαινε, αλλά θα το παρατούσε και εσύ. Έτσι. 72 παρθένες. Εύκολα. Δεν ξέρω. 72 παρθένες. Τώρα μην το σκέφτεσαι τώρα που τελείωσε και το έχει σίγουρο. Σκέψου εκείνη την περίοδο που ήσουν 20. Εκείνη την περίοδο. Πόσο 19 ήσουν. Ήμουν. 25. Το 19. 28. Το 94. Ήταν η χρονιά που είχε τελειώσει το Λύκειο. Δεν είχαμε περάσει πανεπιστήμιο. Εγώ είχα περάσει ένα ΤΕΙ στις Σέρρες. Είχα πάει απλά να δηλώσω για να πάρω αναβολή. Και κοροϊδεύαμε την κοινωνία κάνα χρόνο ακόμα μέχρι να φύγουμε φαντάρι. Εγώ ήμουν στο εργαστήρι επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Ξεκινούσα να πάω στο σπίτι. Το 94. Ναι. Ναι, με το τελείωσε το σχολείο, ρε. Λέει. Ξεκινούσα από το σπίτι, από το χολαργό, για να φτάσω ακαδημίες και στη μέση κατέβαινα για καφέ. ήταν μεγάλη η απόσταση. 5 στις 10 φορές. Σου λείπει η καφέινη. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν γινόταν αυτό. Πω. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε, ρε φίλε. Και τώρα. Ο Ζουέλ κάνει συνέντευξη στο ίδιο. Και τώρα. Τι είναι αυτό, σεφ. Τώρα τι, τώρα να βλέπεις τη φωτογραφία εδώ και νιώθεις μια κατάθλιψη. Ο Μπαλογιάννης, ο Κόρφας, ο Πρέλεβιτς, ο Οικονομίδης, ο Νικηφόρος. Να ο Τσαλόπουλος. Να το Τσαλόπουλος. Να που σηκώνει το τέτοιο. Ναι. Το 94 λοιπόν. Ο Τσέκος. Ο Αλιταράς. Αυτά μαζί πάνε. Ο Βαλαβανίδης. Ο Βαλαβανίδης βασικός σέντερ της Εθνικής Νέων τότε. Ρετζιάς, Μπέρι, άλλος κανένας, άλλος γύρω-γύρω. Η περιβόητη γραβάρα του Μαρκόπουλου, εκείνη η μπλε, η περίεργη, ναι. Ο Πρελεύτης που έλεγε ότι από τις σπάνιες φορές που έπαιξε ξυρισμένος, έτσι. Ναι. Δεν ξυρίζονταν συνήθως. Ο Τάσος ο τρομπετίστας. Ο Τάσος ο τρομπετίστας μπορεί να είναι σε πολλά event έτσι από πίσω. Καλά, εντάξει, εννοείται ρε. Όχι απλά να φαίνεται, ήτανε σε όλα αυτά τα μάτς. Ήτανε. Εννοείται. Ο γιατρός ο Χαλβατζούλης. Ναι. Αυτός ποιος είναι. Άγνωστη φάτσα. Ας πω κρατάει κάτι ερυθρόλευκο. Μήπως είναι της Ομοσπονδίας αυτός. Τι κρατάει αυτός. Σαν ένα πανό άλλη ομάδα. Α, τη Στεφανέλη μου ήταν. Α, είναι διπλό κασκόλ. Ναι, ναι, διπλό κασκόλ. Είχε και τότε διπλά κασκόλ. Αυτός ήταν ο νομάρχης ο τότε. Ο Θεσσαλονίκης. Ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Ήταν αυτός ή άλλος. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είναι αυτός. Υπάρχει και άλλη επέτειο σήμερα. Ποια? Το αεροπλανάκι. Το αεροπλανάκι. Σήμερα ήταν. Ναι. Τέτοια μέρα. Τι, ποιο αεροπλανάκι. Το 97. Ένα αεροπλανάκι πέταξε πάνω από γήπεδο. Ναι. Φίλε, με πάνω. Εκεί στη Β' Εθνική. Παοξής. Ή και υπογραφή. Εννοείται, φίλε. Εμείς πάντα υπογράφουμε αυτά που κάνουμε. Κόκκινα γράμματα όμως. Για να φανεί. Έπρεπε να πετάξει αεροπλανάκι για να βάλει την κολοβρίζα, ε. 2 γκολ, παρακαλώ. Ναι. Ήταν στο μάτς που κερδίσαμε 2. Ο χρυσός σκόρερ σημαντικών τερμάτων στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γενικότερα. Γενικότερα. Πόσο μπορεί να κόστησε αυτό. Τότε. Ναι. 300.000 δραχμές. 300.000. Είσαι σίγουρος. Το πανό και τα. Λέει, ναι. Ένα ποσό.
Εντάξει, μωρέ. Πήγε στην Αερολέσκη και του λέει το άλλο πάρε 200.000 και να το πετάξεις. Όχι, ρε, εσύ, γίνονταν. Μπορούσες να νοικιάσεις για μια πτήση. Αρκεί να βγάλεις σχέδιο πτήσης κλπ. Α, έχουμε και βίντεο στο Πάκο 4. Εννοείται, φίλε. Με ένα. Με μια κότα, ένα κόκορα. Και το πανό εκεί, εκεί στη Β' Εθνική Παοξής. Είναι το εφημεριδάκι δηλαδή, το έβγαζε. Τα δελτία, δελτία πότε ήταν μετά ή πριν. Τα δελτία. Στο ίδιο μάτς ήταν. Πότε βγήκανε που φορούσαν τέτοιο. Ναι, ναι. Είναι την ίδια χρονιά. Πλακάτ που κάναν τα δελτία. Το δικό μας. Μετά. Και η επόμενη χρονιά είναι το δελτίο Ζαχόπουλου, δελτίο τέτοιο. Τιμόνιο, ήσουν τότε εσείς στην Επιτροπή Ερωτασμού. Αυτό για αργά, δεν το παραδέχονται κάτι, ας πούμε, ότι ήταν ξεχωριστό, ότι δεν ήταν. Εντάξει, μπορεί να μας πείραξε, αλλά ναι. Παραδέχονται ότι είχε ένα χιούμορ. Αυτοί που είναι. Που οι φίλοι μας το αποδέχονται. Αυτοί που είναι, τέλος πάντων, μιας. Αυτοί που δεν διαβάζουν Χρύσανθο, ναι. Μιας αισθητικής, ενός επίπεδου. Μιας αισθητικής, ενός επίπεδου. Αυτοί που εκφράζουν την άρχουσα τάξη, την πραγματική, όχι αυτή που έχει απομείνει τώρα. Ωραία, η αστεία αυτή ερχοντική ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτοί παραδέχονται ότι όντως ήταν καλή καζούρα. Οι υπόλοιποι δύσκολα. Σε διαψεύδει γνωστός Παοξής, σε βρίζει κιόλας και γράφει καθόλου. Ότι το θέμα με τα δελτία είναι στο ίδιο μάτς. Στο ίδιο ήτανε. Και πώς έγινε δηλαδή, ήταν λίγο πριν ήταν το μάτς του Άρη στο Βίρονα και... Εγώ νομίζω ήταν μετά, έτσι δεν αίσθησε. Νωρίς ήταν το μάτς του Άρη στο Βίρονα. Συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένος μπορεί και να κρατήσει κανένα δελτίο και το θυμάται. Για σου πω ποιος είναι. τώρα δεν μπορείς να πεις ποιος είναι, εντάξει δεν είναι. Δεν είναι και τόσο. Νομίζω το μάτς στο Βίρονα είναι νωρίς εκείνη τη χρονιά. Αυτός δηλαδή που... θέλει καμιά 7-8-10 αγωνιστικές. Μια μέρα καθυστέρηση χαμπάρι, πήρε χαμπάρι τι γίνεται με τα ζήτα. Έτσι πες του. Ξύπνησε σήμερα το πρωί. Όχι, όχι. Μια μέρα μετά πήρε χαμπάρι. Μισό λεπτό ρε παιδί μου. 94 είναι Τεργέστη, 97 έπεσε ο Άρης. Μα δεν μπορεί να είναι την επόμενη χρονιά, αφού ο Άρης δεν έπεσε την επόμενη χρονιά. Πώς έγινε. Αγόρι μου, είπα ότι είναι η ίδια ημερομηνία, δεν είπα η ίδια μέρα. Ναι, ναι, λέω για το 97 και το πανό και τα δελτία. Ναι. Ότι δεν μπορεί τα δελτία να είναι την επόμενη χρονιά, αφού δεν έπαιξε πάω Άρης την επόμενη χρονιά. Δεν μπορεί να είναι την επόμενη. Για να το γράφει εδώ ο φίλος και. Ναι, μπορεί να έχει δίκιο, σου λέω. Έμα. Πέρασαν τα χρόνια. Το λογικό είναι εκείνη τη χρονιά να ήταν. Γιατί η φάση με τα δελτία έγινε αρκετές αγωνιστικές πριν το ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα 2-1. Ναι. Τι λέει, δεν δουλεύει. Έχω και άλλο μηνυμάκι. Θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω ή θα τρέξω. Θέλω. Ναι, γιατί αυτό το. Σε κοροϊδεύει όλη η φύση. Ρε φίλε, εγώ το είπα πρώτος. Συγγνώμη δηλαδή. Μου το στέλνει εδώ φίλο στο ίντερνετ. Το διαβάσω. Μα να το διαβάσει. Φανερά το, όλα. Μην πεις μετά για το διαβάσεις. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ναι, δεν θα μου κατάσεις μούτρα μετά. Εγώ το βάλα το αυτογκολ τώρα. Τι... Ωραία, θα πούμε του χορηγού και να το διαβάσω μετά. Γιατί δεν ξέρω αν διαβάζετε. Βρε, διαβάζεται, όλα διαβάζονται. Εκτός από αυτός που το έστειλε. Ακούει ένας φίλος μας την εκπομπή μαζί με τον παππού του. Ναι. Που λέει ότι είναι ο 84. Ναι. Και σε άκουσε να είσαι αυτό το πράγμα. Και είπε κάτι ο παππούς και το γράφει ο φίλος. Μπράβο. Να το διαβάσω. Διάβασε τώρα, φίλε. Πάμε στους χορηγούς πρώτα. Πάμε στους χορηγούς πρώτα. Παππούδες του σεβόμαστε, εννοείται. Άμα το είπε ο παππούς, κάτι θα ξέρει. Αυτό φοβάμαι. Ο παππούς του, όχι ο παππούς της. Αυτό φοβάμαι. Τετάρτη cocktail day στη Ρέβη, παιδιά. Παππού, πήγαινε εκεί. 1-1 είναι σήμερα τα κοκτέιλάκια. Έχει έρθει, λέει, από την Αγγλία. Γελάει ο άνθρωπος. 2-3-10-4-33-100 πηγαίνετε στη Ρέβη. Τρώτε, πίνετε ό,τι θέλετε, κάνετε και μεσημερία και βράδυ. Χαμό γίνεται εκεί. Ρε το μουλοχτό, το τζορμπατζόγλου. Αυτά γουστάρει αυτό, ε. Μα μου το έστειλε ο φίλος, είναι. Μα δεν νοεί. Γίνεται τώρα. Συμβαίνει τώρα. Δείτε το πριν το κατεβάσουν. Έλα. Αναδομώ, με περνάτε για τρελό. Νίκο! Θα σε πάρω τηλέφωνο σήμερα. Η αναδομώ λοιπόν στο 2311-241-508 και στο αναδομώ.gr, όπως το λέει ο Τσορμπατσόγλου, αναδομώ.gr, λες και γράφεται διεύθυνση στα ελληνικά. Τέλος πάντων, το παιδί είναι προβληματικό. Τι να κάνουμε τώρα, παντρεύτηκε 19 χρονών. Ωραία. Στην 19 έφτασε. Άρα δύο χρόνια κάτω. Στο τελικό της Τεργέστης παντρεμένος ήταν. Δεν είναι το μάτς γιατί να πάω. Ήταν στο γάμο. Στο τέλος θα έρθει το δράμα του μικρού Δημήτρη που τον παντρεύσαν με τον ζόρι 14 χρονών.
Λύθηκε το μυστήριο. Τσιγκάνος ο Τσορμπατζόγλου. Τέλος πάντων, για να δω μόνο. Πάτρεψε με τα χαμάτα. 14 χρόνια. Μην πέσει παραπάνω από τα 14. Όχι, όχι, εντάξει, τόσο το σχέδιο για τόσο πάει. Για να δω μόνο μαζί σε ανακοινήσεις υψηλών προδιαγραφών με όλα τα σύγχρονα υλικά οικολογικά. Με 6 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτύσετε αίμα για να βρείτε ρευστό. Ωραία, όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Στην αναδομό. Ανακαίνιση μπάνιου κουζίνας σε 3 μέρες μέσα. Μπαμ μπαμ. Αλλάζει η ψυχολογία σου. Η αναδομό λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα. Έλα. Πριν από το μήνυμα. Μπουμπούνα τώρα. Πριν από λίγο, για όσους τώρα ανοίξει το ραδιόφωνο, ο Άκης Αξιλόγλου τόλμησε να πει ότι δεν είδε τον δεύτερο τελικό της Τεργέστης το 1994, γιατί ήθελε ή έπρεπε να πάει να ακούσει Ορφέα Περίδη στο Μήλο. Ορφέα Περίδη. Λοιπόν, πες μου ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Μην πάει κανείς να μου την κουνηθεί για το ΠΑΟΚ Ξυδηλίκη, γιατί θα βάλω τώρα τον φίλο μου, τον Ηρακλή τον Παρναούτη, να πάρει τηλέφωνο να μας πει πόσα μάτς είχαμε δει εκεί την πενταετία. Μέσα έξω. Ρε φίλε, μία στιγμή, μία απόφαση σε στιγματίζω τη ζωή. Ας μείνουμε στη στιγμή. Εμένα δεν είναι, με πειράζει το Ορφέας Περίδης, αυτό βασικά. Πες μου ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Δεν μπορείς να φανταστείς, ρε, εκείνη τη στιγμή ήταν μεγάλη είσοδος στη δισκογραφία του Περίδη. Μόλις είχε βγάλει τον πρώτο του δίσκο. Ωραία, πες μου ένα τραγούδι. Μην το τραβάζεις. Τη Φωτοβολίδα ήταν στον πρώτο του δίσκο. Πώς πάει αυτό? Μια Φωτοβολίδα. Μια Φωτοβολίδα. Έχει αθλητικές προεκτάσεις. Ναι, ρε. Τραγικό, μα. Είναι εκπληκτικό άτομο ο Περίδης, παιδιά. Και Ορφέας και Πόντιος. Ωραία. Ορφέας Περίδης. Δεν πάει, δεν ταιριάζει. Να το κάνει αλλιώς. Γράφει φίλος μας ο Κώστας. Ακούω την εκπομπή με τον παππού μου. Ναι, ναι. 84 χρονών. Παοξύ. Και με το που μου λέει ο Άκης για Περίδη, γυρνάει ο παππούς μου και μου λέει: αυτή η Αριανή, μια ζωή βαρεμένη και κομπλεξική. Ούτε τα μάτια του Πάου δεν έβλεπαν. Ναι, διότι. Καλά να πάθεις. Όχι, ο παππούς. Καλά να πάθεις. Όχι, ρε φίλε. Καλά ο παππούς. Καλά κάνει. Σωστά παρασύρθηκε και νόμιζε ότι εγώ είμαι Αριανός. Μήπως ο παππούς έχει το δίκιο. Μα τι να νομίζει. Τι να νομίζει. Όταν λες έχω ότι... ένα στυλ Αριανού. Το παραδέχομαι. Το κόσο και να το έχω κάνει θεραπεία, δεν φεύγει με τίποτα. Έχω πάει σε γιατρούς. Το έχω ψάξει το θέμα, αλλά δεν φεύγει. Δεν ξέρω. Σήμερα τι κάνουμε. Άντε όλα αυτά γίνανε τότε. Ωραία πράγματα. Ναι. Σήμερα που έχετε να πάτε στο Λευκό Πύργο από. Χθες ήμουν. Λευκό Πύργο. Στο γήπεδο έχετε να πάτε. Χθες ήμουν. Τα γάρια. Πολύ ωραίο Λευκό Πύργο. Ναι, μόνο σου είναι όμως. Δεν ήσουν μαζί με άλλους πολλούς. Γύρω-γύρω. Ο μοναδικός δημοσιογράφος που ανέβηκε το 2001, εντάξει. Πέρσι. Δεν κατάλαβα. Ο μοναδικός δημοσιογράφος που ανέβηκε το 1994 στο 2001. 15 χρόνια πίσω. Έχεις να πεις τίποτα πρόσφατο για Λευκό Πύργο και ΠΑΟΚ? Τι? Έχεις να πεις τίποτα πρόσφατο? Έχω να πω για το Λουπλανάκι, εδώ με ενημερώνει ο φίλος και συνάδελφος ότι από τη χαρά του ο πιλότος έκανε έναν κύκλο παραπάνω από αυτό που είχε συμφωνήσει. Δηλαδή ξοδεύτηκε έτσι, με... κέρασε και μια γύρα αυτό. Μια γύρα, ναι. Ο Σακεσλόγλου και την Ασφινάκη. Ναι, αυτό κέρασε μια γύρα. Με... Και κοτομπουκές εκεί τη γανιά την κέρασε. Να ξέρετε ότι αυτό το διαπραγματεύτηκε και το Λουπλανάκι. Νούμερα δεν μας έγραψε. Πω, πω, πω. Θες να σε βγάλουμε με αλλοιωμένη φωνή? Με άλλο όνομα. Με την πλάτη γυρισμένη. Να μας περιγράψεις εκείνες τις ημέρες. Δεν ξεχάσω αυτό που κρατούσε το τιμόνι στο δελτίο. Αυτό που κρατούσε το τιμόνι. Το στυλ. Άμα το δεν υπάρχει το βίντεο, ρε. Δεν υπάρχει βίντεο. Αυτό που κρατούσε τα και η φωτογραφία υπάρχει. Αυτό που κρατούσε το τιμόνι είναι ο 13ος θεός του Ολύμπου. Πραγματικά έκλαιγα. Δεν είναι κανένας γνωστός από εκείνους? Δεν ήξερα από κανέναν από αυτούς. Ή μπορεί και να ξέρω και να μην έχω δώσει βάση. Λοιπόν, εντάξει, τα είπαμε τα ωραία. Πάμε στο σήμερα. Τι έχουμε? Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έρχεται ένα ξένος παίχτης. Έχουμε διάφορα άλλα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα κυρίως. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και θα πάμε λίγο ακόμα, πάλι θα γυρίσουμε λίγο πίσω με το που επιστρέψουμε. Στο μεταξύ βλέπουμε φωτογραφία του Φερνάντο Σάντος στο ΠΑΟΚ 24. Τι λέει? Φερνάντο Σάντος, βόλτα ασέρνομε. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα? Εκκιουασιανάντο Ναγκρέτσια. Η αμπόλα. Γράφει για τον Σάντος και τον ΠΑΟΚ.
βλέπεις ρε φίλε ότι θέλουν όλοι τους άντρες στον ΠΑΟΚ, ακόμα και για όλα. Τι να κάνουμε. Ακούτε ΠΑΟΚ 24, εδώ στον Λίμπερο, μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη σωστή διάσταση που πρέπει αργότερα στο θέμα που αφορά σημερινή συνάντηση ανθρώπου του ΠΑΟΚ με στελέχη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας που αφορά τον χώρο στο Χαρατάσου. Από την Αθήνα είναι αυτή. Για να μην δημιουργούνται πολύ πολύ μεγάλες προσδοκίες. Γιατί κάποια πράγματα βεβαίως ισχύουν, κάποια άλλα τα φανταζόμαστε ότι μπορεί να γίνουν. Θα τα αναφέρουμε λίγο αργότερα. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Λογικά πρέπει να έχει έρθει ο Αμερικανός ο Κλάντον και αργότερα θα τον ακούσουμε να κάνει και δηλώσεις. Παίζει πόλο ο ΠΑΟΚ σήμερα με τον Εθνικό. Ετοιμάζεται για Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 7, νομίζω άλλαξε η ώρα, το βόλεϊ. Ετοιμάζονται όλοι για Final Four κυπέλλου στο βόλεϊ την άλλη εβδομάδα που δεν έχει ποδόσφαιρο. Έτσι. Και θα, νομίζω θα αφοσιωθούμε στο βόλεϊ την άλλη εβδομάδα. Μια και υπάρχει κύπελο. Είδα στο site του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ μια ένα μήνυμα του Γκόμεζ που τόσο λείπει από αυτή την ομάδα. Να μιλάει για τα περσινά και τις επιτυχίες του. Πόσο χρόνο είναι ο Γκόμεζ, 34? Κάπου και 35. Παίζει, δηλαδή. Του χρόνου. Παραπάνω τον είχα εγώ. Να πάω να αρχίσω βόλεϊ. Όχι. Να παίζω. Λίμπερο, θα είμαι πολύ καλό. Γκόμεζ ή Σεπέδα. 107,4. Και οι δύο, γιατί. Όχι, δεν πρέπει να διαλέξει έναν τώρα. Εντάξει, ο Γκόμεζ είναι άλλο τα πεδαμένα τώρα και ο άλλο είναι χτάρα, εντάξει. Ο άλλο μπορεί κάποτε να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Έχει φοβερό ταλέντο. Άλλο ο Γκόμεζ είναι τεράστια προσωπικότητα. Από όλα όσα λένε όσοι τον έζησαν. Στην προπόνηση, στο γήπεδο, στο μυαλό, στην εμπειρία. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αν είχαμε την τρέλα που απέκτησε με Τσαλόπουλο ΠΑΟΚ από τον Δεκέμβρη και μετά, μπορούσαμε να τον είχαμε κρατήσει, γιατί τα λεφτά ήταν πάρα πολλά έτσι. Λογικό είναι να μην τώρα μπορεί ο ΠΑΟΚ ο εύκολα. Στην Τουρκία δεν είναι. Μάλλον. Με καλό συμβόλαιο. Μάλλον παίζει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο για λίγο στην άκρη και θα συνδυάσουμε το χθες με το σήμερα. Και τι χθες, θα πάμε έτσι να θυμηθούμε λίγο εκείνη τη βραδιά και πριν και επαναλαμβάνω θα το συνδυάσουμε το σήμερα, δεν θα μείνουμε μόνο στο 94. Ας θυμηθούμε, ας πάρουμε λίγο κλίμα από εκείνο το βράδυ, γιατί κόλλησε. Θα πάρουμε σε λίγο κλίμα. Πάμε αρχικά να καλησπερίσουμε τον σύμβολο της ΚΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραίες φωτογραφίες ανέβασες. Ναι, σας άρεσα. Νέος είμαι, καλός. Εντάξει, ίδιος είσαι, φίλε. Δεν μεγάλωσες καθόλου. 22 χρόνια πίσω και αν δούμε τον Καραμπέρη του σήμερα, μια φωτογραφία με τον Καραμπέρη του 94, οι διαφορές μικρές είναι, αυτό είναι αλήθεια. Εσωτερικά τι γίνεται, κύριε Τσοβατζόγλου? Εξωτερικά μπορεί να κάνουμε μαγικά. Εδώ η επιστήμη έχει φτάσει να κάνει τις γυναίκες θεές από εκεί που δεν βλέπονται. Εσωτερικά. Να είναι καλά η επιστήμη, λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι εσωτερικά η διάθεση του Καραμπέρη για τον ΠΑΟΚ, για επιτυχίες, για να είναι κοντά, είναι η ίδια. Έτσι νομίζω. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει. Το ξέρετε. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι. Αρρώστια. Αρρώστια μεγάλη. Αρρώστια μεγάλη. Κύριε Καραμπέρη. Σας ακούω. Ωραία, τώρα είμαστε κανονικά. Για να θυμηθούμε λίγο έτσι, να σας πάμε λίγο εκεί στην Ιταλία εκείνη τη μέρα, για να θυμηθείτε και εσείς δύο πράγματα. Κοιτάξτε, Μισό λεπτό, να ακούσουμε το ηχητικό. 23ο κύπελο Κόρατς, νικώντας και Σιντεργέστη, 91-100 και βλέπετε τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, πόσο παοξίδες είχε? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια μαγική βραδιά, είχε καμιά 200 άτομα, εκ των οποίων οι 100 ή 50 είχαν εισιτήριο, οι άλλοι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι και με την παρέννηση του κυρίου Οικονομίδη, του
του Προέδρου μας τελείωσε αυτό. Πέρασαν τα παιδιά μέσα, μπήκαν σε ένα χώρο. Μάλιστα, επειδή δεν είχε και πού να καθίσουν, άλλοι ήταν όρθιοι. Εγώ βρήκα έναν τρόπο, κάτσε κοντά στους δημοσιογράφους, κάτω πίσω την μπασκέτα. Είχα μια περιπέτεια εκεί με μια Ιταλίδα που ήταν επί των θέσεων των δημοσιογράφων. Τέλος πάντων, κάτι μου μιλούσε στα Ιταλικά, εγώ στα Αγγλικά, με έβριζε βασικά. Εγώ δεν έκανα το χαζό, κάθισα εκεί, τέλος πάντων είδα το μάτς. Αλλά για να μπουν τα παιδιά μέσα, βοήθησε όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ τότε και περάσανε και κάθισαν οι φίλοι στο γήπεδο. Άλλη στο πρώτο ημίχρονο, άλλη στο δεύτερο ημίχρονο, άλλη ενδιάμεσα. Όντως είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Μάλιστα ένα γήπεδο παλιό με πολλές γραμμές κάτω στο παρκέ, γιατί κάναν διάφορα αθλήματα. Μάλιστα το είχε σχολιάσει και ο κύριος Ρήγας τότε, έτυχε να τον ακούσω, ο διαιτητής ο παλιός, ναι, που έλεγε απαράδεκτο γήπεδο. Ο Καραμπέρης ο Χρήστος τότε φίλαθλος. Φίλαθλος, αλλά αν μπορούσα να ήμουν και κοντά στον προπονητή, θα πήγαινα. Τότε έτσι ήθελα να ζω τα παιχνίδια. Σε όλα τα μάτς, εντός εκτός. Σε όλα πήγα, σε όλα. Αν μιλάτε για αυτή τη χρονιά. Ναι, εκείνα τα χρόνια. Σε όλα, δεν έχασα παιχνίδι, όχι. Σε αυτά όλους τους στήλους που έχω δει, όλους. Από κοντά. Όλους. Τα μάλιστα, πάντα. Μάλιστα. Επειδή πραγματικά έχετε ζήσει τον ΠΑΟΚ από πολύ κοντά όλα αυτά τα χρόνια, συμφωνείτε ότι πράγματι ήταν η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας του ΠΑΟΚ στην ιστορία της, ως εμφάνιση, εκείνη τη βραδιά? Εκείνη τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Μην ξεχνάτε ότι το 1993 είχαμε χάσει τα πάντα και τους τρεις θεσμούς. Είχε αποχωρήσει ο Φασούλας, ο Λέβης, ο Πάρλου, είχε αποχωρήσει ο Βεζιρτής. Στο μέσο της χρονιάς είχε φύγει ο Ήρκοβιτς, ανέλαβε ο βοηθός του Σούλης ο Μαρκόπουλος. Να είναι καλά ο άνθρωπος, τον έχουμε ακόμα και σήμερα. Αλλά κατά περίεργο τρόπο παίξαμε ένα καταπληκτικό μπάσκετ σε όλη τη σειρά των αγώνων. Από τους ομίλους που ξεκινήσαμε, που πήγαμε ξανά, αποκλείσαμε μια ομάδα μετά στα προημιτελικά της Σκαβολίνη, αν θυμάστε, χάσαμε 16 πόντους και κερδίσαμε 38 στην έδρα μας. Πήγαμε στον Πανιόνιο που κάναμε εκείνο το μαγικό παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Που έχανε ο ΠΑΟΚ έτσι και το... Με Μπαλογιάννη. Κάναμε 20 πόντους κοντά και κερδίσαμε ένα καλάθι, 85-83. Και μετά φυσικά εδώ στο Μπαλέ δεν υπήρχε και θέμα προβλήματος, 16 πόντους κερδίσαμε και τελείωσε η σειρά με τον τελικό που μας άφησε αυτό το κερασάκι στην τούρτα να δούμε, να το γευτούμε. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι από όλα τα παιδιά, με απίστευτα ποσοστά, που πιστεύω ότι δεν έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παιχνίδι στην ιστορία του, από ό,τι δηλαδή θυμάμαι τώρα, έτσι, όλους τους αγώνες. Με 9 στα 11 τρίποντα, με τον Μπέρ 26 πόντους, τον Μπρέλεβιτς 30, ο Κόρφας που είχε χάσει μόνο τα 2 τρίποντα είχε άλλους 16 πόντους, ο Μπουντούρης και αυτός αλάνθαστος. Το δεύτερος 2 στα 2 είχε. Τότε είχαμε, αν θυμάστε, την καλύτερη διάδα για μένα προσωπικά, Κόρφας και Μπάνε στα γκάρ. Και πίσω είχαν καινούργια παιδιά, είχε έρθει ο Νάσος. Είχαμε από πίσω τον Ρετζιά που ερχόταν, ναι, τον Μπέτζα, τον Γιαννούλη. Είχαμε ένα καταπληκτικό σέρβο, αν θυμάστε, το Σάβιτς, το Ζόρα Σάβιτς, που ήταν παίκτης εργαλείου για την ομάδα. Είχαμε τον The Truth, τον Walter τον Μπέρι. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές και φυσικά το βασικό είναι ότι είχαμε δύσκολη οικονομική χρονιά, έτσι. Λίγα χρήματα, πάλευε ο Οικονομίδης, αλλά εντάξει, δεν ήταν και τόσο εύκολο. Λίγα χρήματα, αυτό το ρόστερ. Όχι, λίγα χρήματα εννοούσα, τα χρήματα δεν ήταν λίγα σαν budget, ήταν δύσκολα να βγουν και να δοθούν, δηλαδή τα δίνανε τα χρήματα στους παίκτες, αλλά μέναν πίσω, είχαμε προβλήματα οικονομικά γενικά, καταλάβατε, από αυτή την άποψη. Ναι, και την επόμενη χρονιά του Κυπέλλου νομίζω, ήταν λίγο πιο δύσκολα. Τη Λαμία, ναι. Ήταν δύσκολα, εγώ αυτό που θέλω να πω ότι επειδή οι παράγοντες του ΠΑΟΚ και αυτοί που είναι εντός των σωματείων αλλά και αυτοί που είναι έξω από το σωματείο αλλά παλεύουν την ομάδα, ήμασταν τότε μια μπουνιά. Οι φίλοι ήταν κοντά. Τα σίγα πει είχαμε φάει ένα στραπάτσο χοντρό την προηγούμενη χρονιά το 1993. Χάσαμε τα πάντα και πήγε η ομάδα να διαλυθεί. Και όμως επειδή είχαμε έτσι το αστήρευτο πάθος σε αυτήν την ομάδα, την αγάπη τη μεγάλη, και φτάσαμε στο σημείο η ομάδα να κατακτήσει, η πρώτη ελληνική ομάδα να κατακτήσει 2 ευρωπαϊκά. Τα μεγάλα μάτς εκείνης της περίοδου, η τελική, Ελλάδα και Ευρώπη, ήταν πολλά. Πώς είναι δυνατόν σε όλα ο Πρέλεβιτς να είναι τόσο σταθερός, τόσο μεγάλος, να είναι τόσο ηγέτης, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένα στίγμα να πεις ότι εκεί ήταν ντεφορμέ και κακή βραδιά? Πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα? Αυτό είπατε και μόνος σας, ήταν ηγέτης, πραγματικός ηγέτης. Είναι η λέξη που λένε
σε μερικούς και λίγους παίχτες, αυτό ταιριάζει απόλυτα στον μπάνι του Βρέλεβιτς και τον σημερινό πρόεδρό μας. Να σας πω ότι εκείνη την ημέρα, από ό,τι θυμάμαι, είχε το δάχτυλό του ένα πρόβλημα και έπαιζε με δύο νούμερα παραπάνω, μεγαλύτερο παπούτσι. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συνέβησαν σε όλη τη χρονιά και απίστευτα που σε αυτόν τον άνθρωπο πέρασε και φορές φανέλο του ΠΑΟΚ. Είναι ο ηγέτης μας, ο πραγματικός, η ιστορία του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει οι νέοι να θυμούνται τα παλιά, να ψάχνουν να βρουν αγώνες με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι απίστευτος. Που δεν τον λες και ότι ήταν ο καλύτερος αθλητής, έτσι ο σωματότυπος κτλ. Αλλά είχε ψυχή, είχε ταλέντο, είχε φοβερό μυαλό. Δηλαδή κατάφερνε να... Η ικανότητα και IQ ψηλό. Έτσι, ναι, για να σας καλύψω. Ναι. Ψυχή, ικανότητα και τέριαξε με τη φανέλα μας, τέριαξε με την ομάδα. Αν και ξέρω ότι είναι λίγο γέννη προς τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί παραγωγικά ο πατέρας ήταν εκεί παλιά, ενώ της Σερβίας, αλλά τέριαξε με τη φανέλα μας, τέριαξε με το λαό μας, τέριαξε με όλα αυτά. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα τώρα έτσι γρήγορα, αν είναι ο κορυφαίος αθλητής που φόρεσε τα φανέλα του ΠΑΟΚ... Σε όλα τα τμήματα. Ναι. Σε όλα τα τμήματα. Ναι. Ναι, είμαι σίγουρος ότι αυτός λέγεται Μπάνε Πρέλεβιτς. Αυτός είναι. Είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι αν θα γίνει και κάποιο γκάλωπ ή κάποια ψηφοφορία μεταξύ των φιλάθρων του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα βγει αυτός. Μάλιστα. Είναι αυτός που κατέκτησε τόσο στήλους με την ομάδα, με τόσα προβλήματα, ένα καταπληκτικό παιδί με πολύ μεγάλη ψυχή. Χαίρομαι που είναι ακόμα στην ομάδα και προσπαθεί και στην ομάδα. Ο coach Μαρκόπουλος του τότε, βέβαια, εσείς φιλάθλος, εντάξει, μια λίγο πιο μεγάλη απόσταση από τον σημερινό, και για εκείνον τεράστια επιτυχία ότι είναι πρωταγωνιστής του χώρου του μπάσκετ τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι και αυτό απίστευτο, ε. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν το δείτε τότε και τώρα, είναι ο ίδιος. Την ίδια τρέλα βγάζει, το ίδιο νεύρο έχει, τα ίδια προσπαθεί να περάσει στους παίκτες στην ομάδα. Εντάξει, έχει μεγαλώσει άσπρα μαλλιά του, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο ίδιος ο coach. Ξέρετε κάτι, όταν το έχεις αυτό μέσα σου δεν αλλάζει ποτέ. Μέχρι να πεθάνεις δεν μπορεί να το αλλάξεις. Και πραγματικά και ο παίκτης μας, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, τότε παίκτης, αλλά και τώρα προπονητής μας, δεν έχουν αλλάξει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλαξαν βέβαια οι εποχές, άλλαξε η ομάδα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει ευρωπαϊκά τρόπαια τώρα. Δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό τώρα το σκέφτεσαι και σας πληγώνει, σας προβληματίζει, ή ονειρεύεσαι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και να έρθουν πάλι τις στιγμές? Κοιτάξτε, ώρες με προβληματίζει και γενικά όλους μας που είμαστε εκεί μέσα στον ΠΑΟΚ, αλλά και οι φίλαθλοι μας που τους βλέπω και μιλώ καθημερινά. Μήπως κουράστηκαν? Είναι αλήθεια ότι κουράστηκαν, γιατί δεν έχουν μάθει έναν ΠΑΟΚ να είναι τέταρτο-πέμπτος, ναι, και να είναι κουμπάρσος. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχουν μάθει, έχουν γνωρίσει. Αλλά απ' την άλλη καθημερινά και έχουμε όνειρα και προσπαθούμε να τα πλησιάσουμε, να τα φτάσουμε όσο γίνεται. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν γίνεται μόνο με την αγάπη και τη θέληση. Θέλει και χρήματα. Θέλει χρήματα που, εντάξει, μπορεί να μην είναι πολλά για να φτιάξει μια ομάδα, γιατί τη γνώση την έχουν το να στήσουν μια ομάδα και ο προπονητής μας και ο Μάντζικ και ο πρόεδρός μας και ο Τέλης ο Τουρναζίδης που είναι ο μάνατζερ. Θέλει χρήματα, θέλει μια βοήθεια που προσπαθούμε καθημερινά, ευτυχώς ως ένα σημείο την έχουμε, αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Για την επιβίωση της ΚΑΕ ακόμα αγχώνεστε, ή αυτό μπορούμε να περάσουμε, να το πούμε ότι έχει ξεπεραστεί τελώς? Έχουν τελειώσει τα παλιά, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βλέπει έτσι πιο ελεύθερο το παρόν και το μέλλον? Αυτή η λέξη επιβίωση, την ημέρα που μπήκε στο σύλλογο του ΠΑΟΚ ο ηγέτης μας, έτσι το λέω εγώ, ο Ιβάρ Σαβίδης, και ευτυχώς έχει και μια συνέντευξη δικιά μου πριν δύο χρόνια που σας έλεγα ίσως και ότι τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, και εντάξει λίγο τα αφισβητούσαν πιο πολύ. Από την ημέρα λοιπόν που μπήκε αυτός ο άνθρωπος στο σύλλογο του ΠΑΟΚ, αυτή που λέτε, πώς το είπατε, η επιβίωση. Η επιβίωση, δεν υπάρχει αυτή η λέξη σε μας. Δηλαδή... Είναι εδώ, είναι κάθε μήνα εδώ, είναι όπου το ζητήσουμε εδώ. Δεν κρύβεται. Και δεν είναι και τον να λέει πολλά λόγια. Ζητάμε κάτι και σε λιγότερο από 2-3 λεπτά έχει τακτοποιηθεί. Αυτό γίνεται συνέχεια, δηλαδή έγινε το καλοκαίρι. Έχει ανάγκη το σωματείο.
Και δεν υπάρχει. Σχεδόν κάθε μήνα. Ναι, μέχρι τώρα, ας πούμε. Εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε καλά, αλλά μέχρι τώρα, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, ήταν πολλά τα χρέη απέναντι σε τρίτους, ήταν στο δημόσιο αρκετά. Είμαστε τακτοποιημένοι σε όλους απέναντι. Είμαστε τυπικοί. Κανένα δεν έχει πρόβλημα μαζί μας. Όλα αυτά φυσικά δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια του κ. Σαββίδη. Μηδενίζονται τα παλιά. Ναι, ναι, έχουμε φτάσει σε πολύ, πολύ μικρό ποσοστό. Να μην μπαίνω σε νούμερα, αλλά... Του χρόνου δηλαδή δεν θα σας αγχώνουν, θα είναι... τελειώνουν. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε φτάσει στο τέλος και του χρόνου η ομάδα θα είναι να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό προφανώς θα ανακοινωθεί, θα υπάρχουν στοιχεία, αλλά λέτε ότι είναι πολύ κοντά. Είναι θέματα που, ξέρετε, δεν λέγονται το ραδιόφωνο και καλό είναι πάντα να τοποθετείτε ο πρόεδρος, γιατί το θεωρώ και τον πρώτο στο σύλλογο αυτή τη στιγμή. Με αυτό ξεκινάμε και νομίζω ότι είναι θέματα του πρόεδρου μας που πρέπει να τα κάποια στιγμή, όπως λέτε πολύ σωστά, να τοποθετηθεί, να βγάλει μια ανακοίνωση, να κάνει μια press conference. Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή από μόνος θα τα κάνει. Πλησιάζουν και τα 90 χρόνια που θα κάνουμε γιορτές για τον μπάσκετ, οπότε ίσως πάνε όλα μαζί πακέτο. Πείτε μας κάτι τελευταίο. Έρχεται σήμερα ένας Αμερικανός αθλητής. Το σκεπτικό, ο στόχος, δηλαδή ήταν απαραίτητα αγωνιστικά, η ενίσχυση ήταν απαραίτητη αγωνιστικά, υπήρχε οικονομικό περιθώριο. Πώς εξηγείται αυτό, γιατί τελειώνει η χρονιά σιγά σιγά. Να σας πω ακριβώς πώς έχει. Επειδή είμαστε όλοι εκεί μέσα στη διοίκηση άνθρωποι που δεν παρατάμε τίποτα. Έτσι θα μου πείτε, γιατί δεν το κάνατε στο κύπελο. Ίσως στο κύπελο τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν μπορούσαμε, δεν φτάναμε τα χρήματα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή ποτέ δεν τα παρατάμε, βρέθηκε κάποιος παίκτης που μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει μεταξύ του Σοφοκλή έτσι και του Τεσάρη. Mm-hmm. Γιατί και ο Σόφο έπαιζε πολύ χρόνο, το παιδί ξαφνικά έπαιζε 30 λεπτά, 35 λεπτά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αγωνιστικά μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η πέμπτη θέση που καλύπτει και τις, για να βγούμε στην Ευρώπη την απέτηση που θέλει η FIBA, mm-hmm. Θα μας βοηθήσει. Φυσικά νομίζω ότι και χωρίς αυτό να θα βγαίναμε πέμπτη βάσει του προγράμματος που έχουμε, γιατί mm-hmm. και τα παιδιά, να μην λέμε τώρα ότι έρχεται ένας παίκτης για να μπορέσουμε να καλύψουν την πέμπτη θέση, αλλά τα παιδιά νομίζω ότι δείχνανε ότι πραγματικά μετά από την Ευρώπη άρχισαν να ξεκουράζει το σώμα τους και το μυαλό τους και άρχισαν να υποδίδουν διαφορετικά. Πήραμε τον παίκτη λοιπόν γιατί πιστεύουμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και το κάτι παραπάνω. Στα play-offs εννοώ, έτσι. Ναι. Και επειδή θέλουμε να μην το αφήσουμε μέχρι το τέλος αυτό, επαναλαμβάνω ότι του Φάρου δεν καλύπτεται με τίποτα και θα το λέω, σας το είπα μια ζωή. Ότι κάναμε χοντρό λάθος. Χοντρό λάθος. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει το μάτι, δεν το τελειώσαμε. Από όλες τις πλευρές. Είτε αγωνιστικά είτε διαφορετικά. Αλλά δεν καλύπτεται. Δεν είναι δικαιολογία λοιπόν για να καλυφθεί. Αλλά απ' την άλλη, εδώ που φτάσαμε δεν θα το αφήσουμε. Βρέθηκε λοιπόν μια λύση με το συγκεκριμένο παίχτη στα χρήματα που μπορούσαμε να δαπανίσουμε και ελπίζουμε να μας βοηθήσει. Και η αναζήτηση συνεχίζεται, μπορεί να υπάρχει και άλλη ενίσχυση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι που ασχολείται ο πρόεδρος μαζί με τον Magic και τον προπονητή. Από ό,τι ξέρω και άκουσα. Ασχολούνται. Και το Ζουρναζίδη, ναι. Από ό,τι άκουσα, ότι αν τυχόν βρεθεί κάτι πάντα στα δικά μας τα δεδομένα θα προσπαθήσουμε να το αποκτήσουμε. Απλώς εμείς το βλέπουμε το μπάσκετ διαφορετικά. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια ομάδα που και να έχουμε τα χρήματα που να αξίζει 5-10 εκατομμύρια και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Μας ενδιαφέρει με αυτές τις δικές μας τις ικανότητες αλλά και τις επιθύμεις που έχει ο πρόεδρος και όλος ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο σωματείο εκεί που μπορεί με την δυνατότητα που υπάρχει και όχι να χρεώνει το σωματείο. Μάλιστα. Προχθές ο Βασιλιάδης είπε ότι στα πλέι-οφ θα προτιμούσε να παίξει με τον Άρη. Να υπάρχει ένα τέτοιο ζευγάρωμα. Άμα σας πω και εγώ το ίδιο θέλω, θα θεωρήσετε ότι είναι... Αφού ο Άρης είναι δυνατός, είναι τρίτος φέτος, είναι... Όχι, τον Άρη θέλω. Δεν με πειράζει που είναι δυνατός. Τον Άρη θέλω να παίξω. Μάλιστα. Με τον Άρη πάντα μου άρεσε να παίζω. Είναι ένας δυνατός αντίπαλος, ένας κλασικός μπασκετικός αντίπαλος. Και ειλικρινά σας λέω, εγώ δεν έχω και προβλήματα τέτοια να μου λένε ότι λες καλά λόγια. Είναι μια μπασκετική ομάδα. Είναι ένας σύλλογος που είναι... Εγώ τη χαίρομαι που έχει κόσμο. Ναι. Αλλά με τον Άρη θέλω να παίξω. Μ' αρέσει ο Άρης σαν αντίπαλος και θα πάμε και όποιος κερδίσει και θα παίξει Παοκάρα Αργιανάρα, αν θέλετε να σας το πω έτσι. Ωραία.
Ένα φίλο, τελευταία ερώτηση. Σα ζητάει να θυμηθείτε πώ χάθηκε το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ με τα 5 δευτερόλεπτα στο Σάβιτς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πέρα από αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι τότε. Αυτά που ξέρω. Απλώ έκανε λάθο, πιστεύω, ο πρόεδρο εκείνη την εποχή που έβγαλε την ομάδα από τα πολιτήρια έξω. Μετά έπρεπε να φύγει. Έφαγε το παραμύθι ότι δεν θα κατέβουν την άλλη χρονιά γιατί έχουμε προβλήματα στην Ευρωλίγα, στην Ευρώπη κτλ. Δεν έπρεπε να κατέβει ο πρόεδρος. Ποιος πιέζε τότε, κομισάρι, διαιτητές και... Όλοι, μέχρι και τηλέφωνα πέσανε από τα υπουργεία. Για να συνεχίσω... Δηλαδή, αν θυμάστε τότε είχε πέσει φωτοβολής πάνω στις κάλτσες του τέτοιου, κάηκαν κάλτσες του Παλογιάννη, βγήκε να παίξει μετά η ομάδα τα 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα χωρίς κάλτσες, καλά τότε. Δεν έπρεπε να βγει. Από τους διαιτητές. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εδώ που υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει και βρωμιά. Από τότε. Σε όλα τα αθλήματα. Ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι εκεί, τη δεκαετία του 80, τη Βαλεντινογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε. Μπασκετικά ο Παναθηναϊκός. Μπασκετικά λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει πολλά λεφτά στον χώρο του αθλήματος. Πάρα πολλά χρήματα. Φυσικά και θα θέλει να έχει και το... Και δεν είναι πιστεύω ότι θα μπορούν να τα πάρουν και πίσω ποτέ αυτά. Αλλά τέλος πάντων ναι, τα ίδια είναι. Δεν ξέρω ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον Παναθηναϊκό. Εμείς που αγαπάμε το άθλημα μας ενδιαφέρει ότι αν αξίζουμε κάτι με το πάρουμε. Αν δεν αξίζουμε να το πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, η ΑΕΚ δεν μας ενδιαφέρει. Στάνει να μην μας αντικούνε. Μάλιστα. Τώρα ανοίξατε πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φύγει. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φύγει από το γήπεδο προχθές στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βέβαια, τρέχοντας. Ούτε έπρεπε να ξαναβγεί. Δηλαδή... Ούτε έπρεπε να ξαναβγεί. Και έπρεπε και αμένα κατά την άποψή μου να βγει κατέβει εκεί. Προτού γίνουν τα επεισόδια να κατέβει ο κ. Σαββίδης κάτω. Και να πάρει την ομάδα να φύγει. Να καθίσει στο κέντρο, να χαιρετήσει τον κόσμο, η ομάδα και ο πρόεδρος μαζί. Είναι ο ηγέτης μας. Και να πάρει την ομάδα να φύγει. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ΠΑΟΞΙ γενικά δεν φοβάται. Ακόμα πιο πολύ που έχει ηγέτη τώρα τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την ομάδα να αδικήσει ξανά κανένας. Φτάνει να μείνει ο Σαββίδης έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Πάντα έχει τεράστιο ενδιαφέρον ζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Που ξεφύγαμε με τον Χρήστο Καραμπέρι. Θυμήθηκε το τελικό τότε με... Στο ΣΕΦ με τις κάλτσες και τα λοιπά για το Σάβιτς και ότι δεν έπρεπε να βγει καν ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει μετά τη φωτοβολίδα. Και πήγαμε στα σημερινά, στα ότι και αυτός πιστεύει ότι έπρεπε να φύγει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο στο παιχνίδι του παπά. Ένα λόγο παραπάνω τότε, γιατί είχαμε και την ομάδα που σου σε νομιμοποιούσε να το κάνεις αυτό και να κάνεις αυτή τη θυσία. Αυτό θυμηθήκαμε μια εποχή όπου ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά μεγάλος, άσχετα αν δεν πήρε πρωτάθλημα. Εκείνες τις χρονιές. Άσχετα αν δημιουργούνταν σιγά σιγά ένα αντίπαλο δίος αθηναϊκό που επίσης ήταν υπολογίσιμο γιατί και λεφτά είχε σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ και την εξουσία, την πρόσβαση στους φορείς που επηρέαζαν την διοργάνωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλου. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλος. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να ξαναγίνει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά για μπάσκετ. Αλλιώς λοιπόν, θα μιλάμε για την κάθε μήνα βοήθεια του Σαββίδη στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ, που το ξεκαθάρισε και πολύ αυτό. Χρήσιμη, ότι... Πολύ χρήσιμη. Πολύ χρήσιμη όμως. Ναι. Πολύ χρήσιμη, ξεχρεώνει, μηδενίζει και πάει για κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, το δούμε. Κρίση στην κυβέρνηση, επειδή ο Υπουργός αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία, ο Μουσάλλας. Ναι. Ζητά την παρέτηση του ο Πάνος Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες. Υπάρχει θέμα. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά εντάξει. Ήταν σε βιντεοσκοπημένη εκπομπή στο Sky, έτσι, στο τζίμα. Δεν τον τρώγω τώρα τον πρόλογο αυτόν ότι έγινε τυχαία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Πήρε την μπάλα και την έβαλε αυτόν γκολ. Άσε μας, ρε Μουζάλα. Σε μια... Δεν είναι σαρδάμλες, δεν είναι... Έλα ρε τώρα, σε μια περίοδο που γίνεται ο πανικός. Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ναι, σωστό γι' αυτό. Εντάξει. Και κάθομαστε τώρα και ασχολούμαστε. Δηλαδή, θύχθηκε και η υπερηφάνεια μας. Κατάλαβες, είναι της άλλης. Εδώ και δύο μέρες έχουν περάσει από το ποτάμι, από Ελλάδα-Σκόπια. Χιλιάδες άνθρωποι, κάποιοι πνιγήκαν, υπάρχει κίνδυνος φοβερός. Πάνε, έρχονται εκεί μέσα στις βροχές, σχεδόν χιονίζει εκεί πάνω. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το που ο Μουζάλας είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Τι και ζήτησε συγγνώμη. Άσε μας, ρε Μουζάλα. Σιγά μην έγινε κατά λάθος αυτό. Άιντε. Μας δουλεύετε ψηλό γαζί.
Τι θα κάνουμε, Σταύρο, πάμε στη διάλειμμα. Είναι από τα θέματα της ημέρας, σκέφτομαι. Ναι, όχι, προέκυψε. Ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Παίζουν με τις εκλογές, μήπως πάμε σε εκλογές. Γιατί τώρα άλλα προβλήματα δεν είχαμε. Να τεθεί και θέμα δηλαδή συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και να πει ο άλλος, άμα δεν το πάρει πίσω, πάμε σε εκλογές. Φεύγουμε εμείς από την κυβέρνηση. Δεν έφυγε για άλλα κι άλλα ο Καμένος. Θα φύγει τώρα επειδή ο Μουζάλας είπε ότι του ξέβγει εκεί, είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Τη Φύρομ Μακεδονία. Ούτως ή άλλως η οικουμενική θα πάμε. Μάλλον η μόνη λύση είναι, το κατάλαβαν κι αυτοί. Ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλα αυτά. Αυτό το παίζει σκληρό πεπόνι, δεν θέλει οικουμενική ο Κυριάκος. Ναι, θέλει μόνο του. Θέλει μόνο του. Μπορεί καλύτερα. Ναι. Θα μου πει πολύ χαζίν καλύτερα από λίγου χαζού. Εντάξει. Είναι ένα ερωτηματικό. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε τα ποδοσφαιρικά. Φίλε, 622 δεν είναι αυτός ο οδηγός. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος εκείνη τη μέρα δεν μπορούσε να οδηγήσει σίγουρα. Υπήρχε και αλκοτέστ σε αεροπλάνα. Δεν λέει για το αεροπλάνο. Για το... Το οδηγός. Για το τιμόνι. Α, στο μάτς που έγινε το τέτοιο. Ωραία. Που κρατούσε το τιμόνι στη... Α, ένας είχε τιμόνι. Ναι, ρε, ένας είναι. Ένας κριτικός. Κριτικός. Έτσι με ενημέρωσαν. Δεν είναι ο συγκεκριμένος, σίγουρα. Μάλιστα. Φίλε, 93 γράφεις για το ΠΑΟΚ, ξέρω ότι ανεβάζει δύο φορές τα θέματα. Μάλλον θα είναι στο Facebook. Στο Facebook να περνάει η ώρα, ξανά ανεβάζουμε. Κοινοποιήσεις από διάφορους φίλους. Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Με δηλώσει Ιβάν Σαββίδη που αποθεώνει προπονητή. Γενικά το ρόλο του προπονητή στη σύγχρονη ιστορία της Όχι, ένα συγκεκριμένο αποθεώνει. Ποιο να Τον coach της Ροστόφ που την οδηγεί στο πρωτάθλημα Ρωσίας. Το βλέπω το εργό, πώς το λένε. Ο Μπερντέγεφ. Ο Μπερντέγεφ είναι. Ναι. Τον πετύχαμε στη Ρούμπιν Καζάν. Ναι, που δεν. Α, ο μόνος κανονικός προπονητής που είχε η Ρωσία, όντως. Δεν ακουγότανε. Ο οποίος είχε κάτι μυστήρια εκεί, ήταν μουσουλμάνος και. Ναι. Ναι. Εκεί όπου είναι και ο Νομπόα, έτσι. Και κάνουν πορεία πρωταθλητισμού. Παρά τα προβλήματα που έχουν και οικονομικά κτλ. Κτλ. Ο Νομπόα, ο άχρηστος. Ο... Ναι. Λίγος. Τα γνωστά στο ΠΑΟΚ. Για τον Μπερντέγεφ, φίλος μας θυμίζει εκείνο το ΠΑΟΚ Ρούμπιν Καζάν της Τούμπας. Το τελευταίο μάτς στο ισόπαλο. Ναι, όπου μόνο ο Φωτάκης πάλευε για να χαλάσει την ισοπαλία. Ναι. Ότι ο Μπερντέγεφ είχε ζητήσει ειδικό χώρο στην Τούμπα για να προσευχηθεί 45 λεπτά πριν το μάτς. Δηλαδή έναν χώρο να είναι μόνος του και για να προσευχηθεί. Εσείς που τα έχετε με τους τρίσκους προπονητές, ορίστε. Μέχρι και με τις προσευχές, τη Ροστόφ πρώτη θα τη βγάλει. Και ο Σάντος είναι τρίσκους προπονητής. Δηλαδή γύρισε το κουμπί Παναγία και είναι πρώτη η Ροστόφ. Ναι, ναι, τι νομίζεις. Κουμπί γυναίκα του Μωάμεθ, κάτσε που πούμε καμιά κοντράτα και φάμε καμιά βόμβα. Και ο Σάντος, τρίσκους, πάρα πολύ τρίσκους. Πάρα πολύ τρίσκους, ναι, το είδες να το αναφέρει ποτέ. Όχι. Α, τότε τι μιλάς. Ούτε ο Μπερντέγεφ τα ανέφερε. Εννοείται. Απλώς. Βγήκε μετά. Το μάθαμε από τις άλλες κινήσεις του, γιατί δεν έγιναν δημόσια όλα αυτά. Λοιπόν, η δηλώση του Ιβάν Σαββίδη, επαναλαμβάνουμε, για την πορεία της Ροστόφ που κάνει την έκπληξη στη Ρωσία. Διεκδικεί το πρωτάθλημα από την ΤΖΣΚΑ, από τη Ζενίτ. Μεγέθη τεράστια για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τη Ρωσία. Και η Ροστόφ με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και με βοήθεια και αυτή από το Σαββίδη. Βοήθεια οικονομική. Το παλεύει. Το παλεύει, είναι εκεί κοντά. Ο Σαββίδης δήλωσε, ο μεγάλο μέτοχος του ΠΑΟΚ, ότι μοιάζει με τη Λέστερ. Αυτή η πορεία που κάνει η Ροστόφ μοιάζει με αυτή τη Λέστερ, που πραγματικά είναι θαύμα και αυτό που κάνει η Λέστερ. Είναι πρώτη με 40 βαθμούς. Η Ροστόφ, Ναι. Μαζί με την ΤΣΣΚΑ σε 20. Έχει, αλλά τόσο όμως, εντάξει. Ναι. Η Λέστερ το πλησιάζει. Η Λοκομοτίβ είναι με 35 τρίτη, Κράσνονταρ τέταρτη. Και η Ζενίτ πολύ χαμηλά. Είναι έκτη. Με 34 βέβαια, δεν δύο νίκες διαφορά έχουν όλοι αυτοί. Αλλά κοίτα τώρα πρωτάθλημα. Και Κράσνονταρ καλή. Μέχρι και η Σπαρτάκ που έχει 33 έχει ελπίδες. Μετά έχει play-off. Η 7η. Δεν το... Πέρσι νομίζω είχε play-off, ρε παιδιά. Πώς το θυμάμαι. Ο Ρούμπιν δεν πάει καλά στη Μεταμπερτέγκεφ εποχή.
Η Δυναμό Μόσχας είναι για τα τέτοια. Σκυλιά. Υπάρχει Ανζή, υπάρχει η Ανζή είναι τελευταία με 15 βαθμούς. Την, και πέρυσι τελευταία με τη Μολδόβια. Πέφτει η Ανζή, ρε παιδί. Πριν από λίγα χρόνια ήταν. Η Κούμπαν κινδυνεύει και αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά είναι. Άλλο Κούμπαν, άλλο Κράζονταρ. Ναι. Είναι Ροστόφ πρώτη με την Τζέσσεκα από 40 βαθμούς. Την ισοβαθμία η Ροστόφ είναι πάνω. Η Λοκομοτίβ 35, η Κράζοντα 34, η Τέρε Κρός 34 και η Ζενή 34 και η Σπαρτάκ 33. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει play-off πάντως. Γιατί έτσι, πέρσι έτσι ήταν που ψάχναμε να δούμε την Δυνάμο Μίνσκ σε τι κατάσταση είναι και τέτοια. Είναι Λευκορωσία. Είναι Λευκορωσία. Η Δυνάμο Μίνσκ. Άλλο το τέλειο. Δεν έχει, άλλο. Δεν έχει. Όχι. Δεν έχει. Λέει ο Σαββίδης, ο Μπερντέγεφ είναι το ίδιο καλός coach όπως ο Ρανιέρη. Ειδικά στο κομμάτι της οργάνωσης του παιχνιδιού και τη συνολική συμπεριφορά τη ομάδα. Αν γνωρίζατε πόσα προβλήματα έχει η Ροστόφ οικονομική φύση, όταν τα είδα, εγώ σοκαρίστηκα. Παρά τα προβλήματα, ο προπονητή μπόρεσε να οργανώσει μια ποιοτική ομάδα. Πω, πω, καμπανάκια. Θα έλεγα ότι το 70% τη επιτυχία αυτή τη ομάδα είναι ο προπονητή τη. Δεν του γλιτώνει το Ρώσο προπονητή κάποια στιγμή να ξέρει. Δεν τον πετύχει στον πάρο τώρα, είναι προπονητή κανονικό. Ο Μαδάρα κάνει τη Ρούμπιν. Και με τη Ροστόφ διεκδικεί πρωτάθλημα, πλάκα μου κάνει. Έναν κανονικό προπονητή θέλουμε, ρε παιδιά. Έναν κανονικό. Να μην είναι ψυχάκιας, να μην είναι σχετικά άπειρος και να μπορεί να εμπνέει τους παίχτες. Δεν θέλει πάρα πολλά. Ορίστε. Α, ωραία, και, ωραία. Τυχαία, εκείνη την ώρα ο Δημήτρης Τσορμπαζόγλου ανοίγει το ΠΑΟ 24 και φαίνεται ο Φερνάντο Σάντος. Πάμε στο θέμα το άλλο της σημερινής ημέρας. Που έχει να κάνει με το θέμα του Καρατάσου, το οποίο αναφέραμε και χθες. Πράγματι υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού σήμερα ανθρώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανθρώπων από τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με στελέχη από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Το ραντεβού έχει να κάνει με το στρατόπεδο Καρατάσου. Αλλά δεν το λες ότι είναι και το τελευταίο ραντεβού, ότι όλα κρίνονται από αυτό, ότι παίζεται η τύχη του χώρου κτλ. Κτλ. Είναι σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο. Υπάρχει πρόταση του ΠΑΟΚ, μια τυπική πρόταση για το σχέδιο που έχει για όλη την περιοχή εκεί. Περίπου 600 στρέμματα που καταλαμβάνει το στρατόπεδο του Καρατάσου. Με ένα γήπεδο 30.000 θέσεων περίπου, με ένα προπονητικό κέντρο με 10 γήπεδα ποδοσφαίρου, με ξενώνες κτλ. Με ένα εμπορικό κέντρο και με πάρκο αναψυχής, με ξενοδοχείο. Όλα αυτά ως ένα αρχικό σχέδιο του ΠΑΟΚ. Καμία δεδομένη απόφαση. Θυμίζουμε ότι έχει δεσμευτεί ο Σαββίδης και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, ότι ό,τι αποφασιστεί για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το αποφασίσει ο κόσμος συνολικά και όχι ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι. Αλλά για να παρουσιάσει προτάσεις κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει κάνει και μια προεργασία. Αυτό γίνεται και για την Τούμπα. Γίνεται μια προεργασία για την ανάπλαση του χώρου και για μια πιθανότητα ανακατασκευής. Αλλά επαναλαμβάνουμε όλα αυτά σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο. Είσαι ο Κλάντον. 3,5 ώρα θα κάνει την πρώτη τοποθέτηση στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε αργότερα τη δηλώση του Αμερικανού. Και καταλαβαίνουμε πόσο αρχική είναι αυτή η προσπάθεια για το Καρατάσου ή οτιδήποτε. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή που φημολογείται ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται και ότι το σκέφτεται, έχει κάνει αυτό το σχέδιο, υπάρχουν και αντιδράσεις. Φαντάσου να προχωρήσει αυτό. Τι έχει να συμβεί. Ο κύριος Τρεμόπουλος ποιον εκπροσωπεί? Τους οικολόγους πράσινους Θεσσαλονίκης. Είναι πρώην ευρωβουλευτής, όταν οι οικολόγοι είχαν μπει στην Ευρωβουλή και περιφερειακός σύμβουλος αυτή τη στιγμή και ένας άνθρωπος που σε όλα τα θέματα τα περιβαλλοντικά κατά καιρούς έχει πάρει θέση. Εκεί μας τα έλεγες και χθες. Πότε αντέδρασαν οι κάτοικοι, σε ποιο ενδεχόμενο? Εκεί καταρχήν δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το θέμα της ιδιοκτησίας. Φαντάσου. Και οι κάτοικοι αυτό που απαιτούν της ευρύτερης περιοχής μέσα από τους, τις κινήσεις πολιτών που έχουν διαμορφωθεί είναι η απόδοση στην τοπική κοινωνία.
Μία είναι, μία πλευρά από εκεί είναι οι κινήσεις πολιτών που είναι ανεξάρτητες. Κάτσε, περίμενε. Και πώς συζητάει για το θέμα το Υπουργείο Άμυνας και το Ταμείο το συγκεκριμένο? Αυθαίρετα? Όχι, γιατί αυθαίρετα, αφού σου λέω, ακόμα κάνει παιχνίδι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει αποδοθεί. Αλλά ακόμα και αυτό αμφισβητείται. Αυτό το κομμάτι. Ναι, η απέτηση είναι να δοθούν, δηλαδή πώς ας πούμε ρε παιδί μου, παραδίπλα έχει μια μεγάλη έκταση που ανοίξει το Δήμο, να ανοίξει το Δήμο. Ναι. Καταλαβες, η διαχείριση. Να ανοίξει την τοπική κοινωνία, να γίνει διαβούλευση και να συναποφασιστεί τι θα γίνει. Το στρατόπεδο και γενικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πάρα πολλά από τα στρατόπεδα στην Ελλάδα, τα οποία σιγά σιγά έχουν εγκαταληφθεί, δεν είναι στρατόπεδα και αξιοποιούνται, συνεχίζει να παίζει ένα παιχνίδι. Ζητά να γίνουν εκεί κατά καιρούς, ας πούμε, να γίνουν ξενώνες για τους αξιωματικούς. Ζητάνε, αν αξιοποιηθεί, να έχει κάποιο όφελος το Υπουργείο. Δεν παρετείται έτσι, δεν το δίνει έτσι. Mm. Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το ΤΕΘΑ, πώς το λένε, το ταμείο που είναι της αξιοποίησης. Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έστειλε εδώ τώρα υπαλλήλους να συζητήσουν και να δουν τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι θέλει ο ΠΑΟΚ, τι ζητάει από αυτού, για να υπάρχει σαν σκεπτικό. Να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα δηλαδή. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, διότι την ίδια ώρα έχουν υποσχεθεί και στο Δήμο Παύλου Μελά και στην τοπική κοινωνία ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με βάση τη διαβούλευση με τους... Ποιος το υποσχέθηκε? Το ΤΕΘΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Ταμείου του, έχει υποσχεθεί στους τοπικούς άρχοντες, στο Δημήτρη Δερμουτζίδη, ας πούμε, που είναι τώρα ο Δερμουτζίδης δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι ό,τι και να είναι να προχωρήσει, θα έχει λόγο και ο Δήμος, θα έχει λόγο και η τοπική κοινωνία. Δεν γίνεται έτσι να πάρθει η απόφαση. Μπορείς να το εκτιμήσεις, μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη. Αν τυχόν προχωρήσει όλο αυτό και φτάσει να γίνει αυτή η διαβούλευση, οι κάτοικοι θα είναι απόλυτα αρνητικοί? Πρέπει να είναι πολύ καλά μελετημένη η πρόταση και πολύ καλή η προσέγγιση με την τοπική κοινωνία για να μην υπάρχουν θέματα. Ναι, μπορεί να παρουσιαστεί ένα σχέδιο που να είναι τόσο δελεαστικό και να εξηγεί το ότι αν δεν γίνει αυτό, παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα. Ή μπορεί αύριο μεθαύριο να το οικοπεδοποιήσουν, να το πουλήσουν, να το πάρει το ΤΑΙΠΕΔ και να το δώσει όπου θέλει κλπ. Πρέπει να είναι όμως πολλά τα επιχειρήματα για να το δεχτούν. Γιατί προς το παρόν, όσο βγαίνουν αυτά προς τα έξω έτσι, γίνεται ζημιά. Γίνεται ζημιά. Όχι μόνο από εχθρούς του ΠΑΟΚ, από φιλάθλους άλλων ομάδων. Α, γενικά από μια τοπική κοινωνία που λέει: καθίστε ρε παιδιά. Εδώ μέχρι πρότινος μας λέγατε δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν μας ρωτήσατε. Εμείς έχουμε μπει μέσα. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις. Καλλιεργούμε ένα κομμάτι της περιοχής. Το βλέπουμε, το προστατεύουμε. Μέχρι τώρα είχαμε δηλαδή το Υπουργείο να, σαν εχθρό. Τώρα προκύπτει και επενδυτής. Είναι ένα θέμα αυτό γενικά. Δεν πιστεύω ότι αποκλείεται να αλλάξει το κλίμα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε κοντά στην περίπτωση Βοτανικού και Φιλαδέλφειας. Κοντά. Εκεί οι κάτοικοι ήταν αρνητικοί. Βέβαια. Και γενικά οι κάτοικοι πήγαν στη Βούλα της Επικρατείας, δημιουργήσανε θέματα, ενστάσεις. Γι' αυτό και δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα γήπεδα. Αλλιώς θα είχαν προχωρήσει. Και πήγε πίσω και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ από αυτό. Θέλει και ο ΠΑΟΚ δηλαδή κάτι τέτοιο. Ποδοσφαίρου 30.000 θέσεων. Προπονητικό κέντρο. Εμπορικό κέντρο. Πάρκο αναψυχής. Αυτό το σύγχρονο εμπορικό κέντρο, όταν λέει τι να πει, ένας δηλαδή που έχει, που είναι από την περιοχή και που λέει κάτω τα χέρια να μείνει πνεύμα ασπρασίνου κλπ. Τι να σκεφτεί όταν έχει, λέει σύγχρονο εμπορικό κέντρο. Έχει πάρκο αναψυχής. Ναι. Χώροι πολιτισμού. Χώροι πολιτισμού. Ξενοδοχείο. Ναι, στα λόγια είναι. Θέση εργασίας. Σίγουρα. Ανάπτυξη στην περιοχή, θέση εργασίας. Και άλλες γύρω-γύρω επιχειρήσεις μπορεί να δουλέψουν. Ένα από τα βαντάζ που έχει μια τέτοια πρόταση είναι αυτό ουσιαστικά. Ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και μπορεί να δεσμευθείς ότι περίπου, θα είναι από πολίτες της περιοχής. Ο Ιβάν Σαββίδης έφτασε μία ανάσα από το να τελειώσει τα γραφειοκρατικά της Θέρμης, αλλά δεν τελείωσε. Δηλαδή και παρότι το προχώρησε για 2 χρόνια τουλάχιστον, παρόλα αυτά κάτι πάλι έγινε στο τέλος και τον χάλασαν. Και εκεί γιατί... μιλάμε για πολύ πιο εύκολο πράγμα. Είπε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έγιναν προσπάθειες για να χαλαστεί. Πολλές προσπάθειες. Και τα κατάφεραν. Και τον απομάκρυναν. Και ας πάνε να ψάξουν το γιατί στη Θέρμη. Φαντάσου εδώ.
Φαντάζομαι εδώ που μιλάμε για δεκαπλάσια. Ο ΠΑΟΚ. Καλά το πάει το θέμα. Δηλαδή εννοώ ότι εννοείται πως θα έρθει σε επαφή και με αυτούς. Αν είναι ενημερωτικά να γίνει... πάντα. Ναι, εννοείται. Μα αν είναι να γίνει μια σωστή μελέτη, μια σωστή έρευνα και στο τέλος να καταλήξουμε στο ποιο είναι το καταλληλότερο, δεν μπορεί να μην εξαντλήσει και αυτή την πιθανότητα. Ή να βγει και λίγο πιο έξω. Δηλαδή στον ίδιο Δήμο, το Δήμο Παύλου Μελά, υπάρχουν εκτάσεις και πιο ψηλά. Και εκεί κοντά στο Τιτάν, από την πάνω μεριά εκεί με στο βουνό, προς το Δερβαίνι. Είναι εκτός πόλης, δεν γίνεται γήπεδο εκτός πόλης. Γιατί το στρατόπεδο Καρατάσου πού είναι, είναι εντός πόλης. Το ίδιο είναι, ρε Σταύρε, και είναι και κόμβος εκεί, ακριβώς. Είναι και κόμβος. Έρχονται από Καβάλα, έρχονται από Έδεσα, έρχονται ίδιο, ο περιφερειακός, εξωτερική κλπ. Τα πάντα. Με αυτή τη λογική, ούτε το Καρατάσου είναι τόσο εντός. Άρα εσύ δηλαδή είσαι πιο πολύ υπέρ της λύσης Τούμπα που είναι μέσα στο κέντρο, μέσα στην πόλη. Αυτός θεωρεί ότι η πόλη τελειώνει στον περιφερειακό, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, και από την Πηλαία έτσι λέγαμε για τον μπάσκετ. Δεν είναι εμπορική η Πηλαία. Αμέσως πρόσβαση στον περιφερειακό. Πού πρόσβαση στον περιφερειακό. Δεν είναι εμπορική η Πηλαία. Αυτό λέω. Το παράδειγμα της Πηλαίας εγώ χρησιμοποιώ και λέω ότι δεν θέλω να φύγει από την Τούμπα. Ενώ εννοείς ότι εκεί η τοπική κοινωνία έχει κόσμο. Έχει 100.000 κόσμο εκεί γύρω που θα πάνε με τα πόδια στο γήπεδο, εννοείς το Καρατάσιο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γενικά όλα τα project τα οποία έχουν γίνει με γήπεδα, αυτά που ουσιαστικά ήταν εμπορικά, ήταν αυτά που ήταν εντός πόλης. Παραδείγματος χάρη, το Allianz Arena που είναι εκτός πόλης, π.χ. υπάρχει συγκοινωνία και τέτοιο επίπεδο τέλος πάντων που δεν ενοχλεί. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι θα πρέπει να χτίσεις από το μηδέν. Δεν υπάρχει υποδομή καμία. Άρα, του μπίτσα μου καλή, κάνει και μια... ανακατασκευή ουσιαστικά, μια ανακαίνιση πολυτελείας, ξέρω εγώ, κάνε κάτι άλλο. Πάρε εκεί, σκάψε, κάνε ράνε, μπες από κάτω, κάνε πάκινγκ. Εντάξει, είναι υποχρεωμένος να ψάξει όλα τα ενδεχόμενα και να τα παρουσιάσει. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και εκεί θα καταλήξουμε. Καλά κάνει. Θα καταλήξουμε στην Τούμπα πάλι. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Και νομίζω ότι χάνουμε και χρόνο. Ναι, μακάρι τώρα το βασικό θέμα του ΠΑΟΚ να ήταν το καινούργιο γήπεδο. Υπάρχει πάντα και το θέμα αθλητικού κέντρου. Που είναι πολύ σοβαρό και είναι στον αέρα. Γι' αυτό τώρα εδώ τα συνδυάζει. Γιατί εδώ του χρόνου που θα κάνει προπονήσεις ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Στο Λούλα. Όλα εκεί δείχνουν. Το δείχνουν. Μια χρόνια πάλι σε ενίκιο, άντε δύο χρόνια σε ενίκιο, κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να λυθεί. Αφού υπάρχει ο άνθρωπος και υπάρχει διάθεση και υπάρχει όραμα και λεφτά, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα, πολύ πρώιμο στάδιο, ενημερωτικά, γίνονται επαφές, θέλει να μάθει και ο ΠΑΟΚ, θα μάθει και η Ριντούμπα τι ισχύει και κάποια στιγμή θα τα παρουσιάσει στον κόσμο για να πάρθει απόφαση. Κάποια στιγμή, αυτή κάποια στιγμή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τη μία, πάμε στο διάλειμμα, μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ σε ένα φωτογραφία από τον νέο Αμερικανό, τον Γκλάντον που έχει έρθει. Δίπλα στον Τζον Κόρφα. Όχι, εδώ δεν μοιάζει με τον. Κακός με τον Μάικ Τζόνς που έλεγα εγώ χθες. Εδώ μοιάζει με τον Τζέιμς Γόρθι. Ο Τζέιμς Γόρθι. Ναι. Ε? Λουκαλάικ. Και τα στοιχεία δεν είναι τα αθλητικά. Εντάξει, ο άλλος ήταν τριάρι. Αυτός είναι τεσσαροπεντάρι. Τι σχέση με το πρίσκι μπασκετικό. Και λίγο με τον Τάρπλι. Γιατί ρε. Τριάρι ήταν ο Τζέιμς Γόρθι. Και ο Τάρπλι. Και ήταν ο Γόρθι θα πρέπει να ξυπνάει κάθε πρωί και να ανάβει ένα κεράκι στο Μάτζικ Τζόνσον. Ωραία. Που τον έκανε αθλητή και άνθρωπο. Τον έβαζε τα νούμερα. Μιλάμε τώρα, ο Γουόρθ ήταν κλασική περίπτωση παίκτη που έτρεχε στον εμφυδιασμό γιατί ο άλλος μάζευε rebound, έκανε πάσες. Ήταν τρελός, τα έκανε όλα. Άλλαζε χέρι, τρίπλα ρε. Απίστευτος Magic Johnson. Τρία δευτερόλεπτα έβγε μπασκέτ. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε δει αυτόν και τον Τζόρνταν στο μπάσκετ. Σου φαντάζεσαι στην ίδια ομάδα. Και λίγο Μπέρτ προλάβαμε. Boston Celtics. Προλάβαμε και λίγο τους έδειχνε η ΕΡΤ. Που τι έβαζε εκεί ο Μπέρντ. Αυτός που βάζει τώρα. Αυτός που βάζει τώρα είναι. Αυτός είναι το θαύμα. Είναι εξωπραγματικός αυτός. Δεν υπάρχει. Είναι, δηλαδή λες ότι κάτι γίνεται. Λες να είναι η χρονιά του απλά. Όχι, νομίζω ότι το έχει. Πέρσι ήταν. Πρωταθλητές είναι. Φίλε, εντάξει τώρα. Δε, αυτό που κάνει φέτος δεν υπάρχει. Τους έχει για πλάκα. Τη βλέπει την μπασκέτα σαν. Βαρέλη τη βλέπει. Ρεκόρ νικών έχουν. Πάνε να το κάνουν. Το κάνανε. Οι Bulls έχουν το 72-10. Δεν τελείωσε ακόμα χρονιά. Τελειώνει και είναι οριακά στο 65, είναι κάπου εκεί. 66, κάπου εκεί.
Αλλά οι Bulls είχαν, είχαν τον έναν. Τι λες που είχαν τον έναν. Είχαν ο Πίπεν. Είχε Πίπεν, είχε. Αυτός ποιον έχει. Μισό έχει ακόμα. Πώς δεν έχει, μια χαρά παίκτες είναι. Ε. Ο Τόμσον δεν είναι άλλος παίκτες. Πώς δεν είναι. Ο άλλος, ο shooting guard. Ο Μπόγκουτ και ο... Εντάξει, θαύμα είναι αυτό το πράγμα που κάνει ο Κάρι. Όπου υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει και βρωμιά. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Από τον Χρήστο Καραμπέρι πριν λίγο, εδώ στο ΠΑΟΚ 24. τι γίνεται. Ωραία τα είπε. Ωραία, δηλαδή μιλάς για τα πάντα με τον Καραμπέρι. Παοξίδικα. Για παλιά, για νέα, για το χθες, για το τι σήμερα. Πώς πόντς έβαλε ο ένας, πώς ο άλλος. Για Σαββίδη. Για άλλα παιχνίδια, σκόρα αυτά. Μάλιστα. Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη του Χρήστου Καραμπέρι. Και λογικά κάποια στιγμή θα έχουμε και το ηχητικό. Αυτός πρέπει να πήγαινε σπίτι και να του λέγει η μαμά του: το μπάσκετ θα σε δώσει να φας. Όλη την ώρα στο μπάσκετ είσαι εξαφανισμένος. Μα δεν ήταν μόνο στο μπάσκετ. Θα έλεγε: άντε, γεια, γεια σου, μαμά. Πού πας. Δεν ήταν μόνο στο μπάσκετ. Λοιπόν, είπαμε φωτογραφία του Keith Clandon. Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 3 στις πρώτες του δηλώσεις. Ο Αμερικανός, ο οποίος θα παίξει από το Σάββατο, λογικά. Έτσι κόντρα στο Λαύριο, στο παιχνίδι που έχει η ομάδα μπάσκετ, που όπως και η ομάδα ποδοσφαίρου μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα με ένα καλό σερί αποτελεσμάτων, έχει βατούς αντιπάλους και έτσι να πετύχει τον αρχικό της στόχο. Ο στόχος για την ομάδα μπάσκετ να τερματίσει πέμπτη, όπως ακούσαμε, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ναι, έχει να κάνει με την Ευρώπη του χρόνου. Για να εξασφαλίσει θέση στη νέα διοργάνωση της FIBA, έστω και στα προκριματικά. Και μετά, στα play-off τα ελληνικά, να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Βλέπουμε ότι και ο Βασιλιάδης και ο Καραμπέρης, προφανώς και άλλοι, θέλουν τον Άρη ως αντίπαλο για να γίνουν μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι πιθανό όμως. Ο Άρης μάλλον τερματίσει τρίτος. Δεν είναι πιθανό στην πρώτη φάση. Γιατί ο Άρης τερματίσει μάλλον τρίτος. Ο ΠΑΟΚ μάλλον πέμπτος. Άρα η ΑΕΚ τέταρτη, λογικά. Και θα δούμε στην πορεία αν αργότερα μπορεί να διασταυρωθούν και πάλι ΠΑΟΚ ΑΡΙ για να έχουμε πραγματικά μεγάλα παιχνίδια. Γιατί θυμίζουμε ότι ναι μεν ο Άρης κέρδισε το πρώτο μάτς, βεβαίως κέρδισε το δεύτερο μάτς, αλλά στο δεύτερο υπήρχε αυτή πολύ περίεργη κατάσταση με τη μία φάση που άλλαξε όλο το παιχνίδι με τα φάουλ του Σκοσιανίτη, γιατί μέχρι τότε ήταν σαφώς ανώτερος ο ΠΑΟΚ και είχε διαφορά κόντρα στον Άρη. Φυσικά το να χάνεις ένα παίχτη και να διαλύεσαι όπως διαλύθηκε ο ΠΑΟΚ δεν είναι σωστό και δεν είναι δείγμα μεγάλης ομάδας, σοβαρής, αλλά έγινε. Έγινε και αυτό. Λοιπόν, η έγκυρη πορτογαλική Αμπόλα γράφει σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να στηριχθεί και πάλι στις ικανότητες του Φερνάντο Σάντος. Γνωστό και πολύ συζητημένο το όλο θέμα. Όπως το συζητάμε εμείς εδώ και το ακούμε και από εσάς και εκφράζεται πάρα πολύ την ευχή να είναι ο Σάντος ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι ξεκινάει το όλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο περισσότερο. Μάλλον ένα στοιχείο που υπάρχει, το οποίο είναι άσχετο με τον ΠΑΟΚ, είναι το ότι ο Σάντος δεν υπογράφει ανανέωση με την Πορτογαλική Ομοσπονδία. Το έχει πει και το δείχνει ότι θέλει να επιστρέψει σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή θα παίξει το Euro και αν δεν αλλάξει άποψη, βέβαια, και αν δεν αλλάξει απόφαση, μετά θα είναι ελεύθερος. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο. Αλλά από αυτό, το ότι ο Σάντος μάλλον δεν θα μείνει στην Εθνική και δεν θέλει να ξαναδουλέψει στην Εθνική, μέχρι να είναι αυτός ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, υπάρχει τεράστια απόσταση. Και επαναλαμβάνουμε, τα μόνα στοιχεία από πλευράς ΠΑΟΚ για το θέμα Σάντος είναι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτές οι ευχές που εκφράζονται, αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, εμείς. Όχι κάτι άλλο παραπάνω. Μπορεί το περιβάλλον γύρω από το Σαββίδη κάποιοι άνθρωποι να το επιθυμούν. Μπορεί να το έχουν πει, να τον πιέζουν. Και όχι μόνο φέτος, τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μέχρι εκεί.
Με βάση όλα τα στοιχεία δεν έχει γίνει κάτι περαιτέρω, κάτι πολύ σοβαρό μέχρι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και όποτε ρωτούνται οι άνθρωποι του για θέμα προπονητή, λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Ίβιτς, σε αυτόν θα στηριχθεί και έχει την ευκαιρία του να δείξει πράγματα. Και έτσι είναι, και αυτό είναι το σωστό. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κάνει όργια ο Ίβιτς, να κάνει σερί, να επιστρέψουν οι παίκτες και να τους πάρει όλους αμπάριζα, να δείξει ότι πράγματι έχει την καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, να βγει πρώτο στα play-off. Σε αυτό το ενδεχόμενο τι κάνεις? Αν ο Σέρβος κερδίσει τους πάντες, κερδίσει τα αποδυτήρια, κερδίσει σε αποτελέσματα, παρουσιάσει μια ομάδα φοβερή, δεν τίθεται θέμα μετά? Γι' αυτό πρέπει να έχει εκείνος τη δική του ευκαιρία. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποδεχθεί την πρόταση του Υφυπουργού και οποτεδήποτε γίνει η συνάντηση των ιδιοκτητών, ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι παρόν. Δεν έχει εκφράσει κάποιο θέμα για το αν θα είναι ο Μαρινάκης ή όχι και ότι δεν θέλω εγώ το Μαρινάκη όπως κάνει ο Αλαφούζος κτλ. Κτλ. Παρόν θα είναι οποτεδήποτε κληθεί σε μια τέτοιο τόσο μεγάλη συνάντηση. Και ασχέτως και της ατζέντας που θα έχει συνάντηση αυτή, γιατί πρέπει να δούμε τι παρουσίασε ο Μποροβίλος στον Υπουργό. Τι θα συζητηθεί? Άλλο, όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε για τη συνάντηση των τεσσάρων διοκτητών. Μόνοι τους. Με τον Κοντονή. Ναι. Τέσσερις, αυτό δηλαδή, που έχει προτείνει ο Υφυπουργός. Αυτό το κλειστές πόρτες και μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας, ας πούμε. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που κάνει ο Μποροβίλος, ο οποίος ξέχασε όλα τα άλλα τα οποία συζητήθηκαν στη Λίγκα και επειδή έτσι θέλει ο Ολυμπιακός, προχωράει μόνο το θέμα του κυπέλου. Αυτό του καίει. Όλα τα άλλα φυσικά τα αφήνουν στην άκρη. Τι ΕΠΟ, τι διαιτησίες, τι άλλα ζητήματα, μόνο το κύπελο υπάρχει τον Μποροβίλο. Λόγω του Ολυμπιακού. Και πράγματι θα γίνει μια επιτροπή για να πάει να μιλήσει με τον Κοντονή για το κύπελο. Έγινε ό,τι έγινε δηλαδή. Και το μόνο που προκύπτει ουσιαστικό είναι ότι θα κάνουν τα πάντα για να παιχθεί το κύπελο. Γιατί στη συνεδρίαση αυτή, την άτυπη της Super League, έχουν τεθεί δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα ήταν με τα τηλεοπτικά, δηλαδή με τα έσοδα που έχουν οι ομάδες και ειδικά οι ανίσχυρες για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο με τη διαιτησία. Δηλαδή πέσανε ήδη δύο πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που συζητήθηκαν. Συν όλα τα άλλα τα οποία μπορεί ο πρόεδρος που τα ξέρει να τα κάνει και αυτά μια σούμα και να τα προσθέσει. Και τώρα πάμε εκεί μόνο με αίτημα το κύπελο, το οποίο στην αποστροφή όλων των συζητήσεων εκείνο το απογεύματος τέθηκε και ως θέμα, ότι ίσως είναι λίγο άδικο να σταματήσει έτσι το κύπελο. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Όλα τα άλλα είναι σωστά, καλώς καμωμένα και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ούτε διαιτησία, ούτε τίποτα. Μόνο το κύπελο τους ενδιαφέρει. Επειδή και αυτό προχωράει. Στην παρούσα φάση το κύπελο είναι τέσσερις, έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει πει δεν πάω στον επαναληπτικό. Η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει πει εντάξει, άμα είναι για να γίνει μια κάθαρση, ας ξεκινήσουμε και από τώρα, ας μην γίνει και το κύπελο. Και ο Ολυμπιακός βγάζει μπροστά τον Ατρόμητο, ο οποίος κρίμα μωρέ ο μικρός τώρα, γιατί να την πατήσει ο Ατρόμητος σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν λέω ότι είναι έγκλημα αν γίνει το κύπελο. Εντάξει, πυροτέχνημα τη θεώρησα και την απόφαση του Κοντονή εκείνη τη χρονική στιγμή που έγινε. Σταματάει το κύπελο. Μου θύμισε, ξέρεις ποια απόφαση, Δημήτρη, που γίνανε τα επεισόδια στον ημιτελικό του Final Four του κυπέλου Handball. Καμία σχέση με το γήπεδο. Στην πόλη της Λαμίας που είχε γίνει αυτή η ιστορία και ακυρώθηκε το κύπελο. Και το πήρε, λέει, ο νικητής του άλλου ημιτελικού. Επειδή μαλώσανε η ΑΕΚ με τον ΠΑΟ. Κάτσε ρε μεγάλε. Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση, η διοργανώτερη αρχή εκεί? Δηλαδή είμαι εγώ ο ΠΑΟΚ ή είμαι η ΑΕΚ. Κάποιοι φίλαθλοί μου. Ούτε καν με στο γήπεδο, αλλού. Τα κάνανε γης μαδιά μου. Και στο γήπεδο φτάσανε. Και με τιμωρείς, έτσι, δηλαδή να μην γίνει ο ημιτελικός και το τελικό. Ας γίνει. Και ας γίνει τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακού, να το δούμε κιόλας με τα μάτια μας. Αυτή την ημέρα να τη ζήσουμε. Ναι, αλλά δες τώρα όμως τι γίνεται. Είναι και ευκαιρία να μην προωθηθούν και τα υπόλοιπα. Που ήταν πανεύκολο να μπουν σε μια ατζέντα. Για να έχουμε πλέον
ένα μπούσουλα. Τι συζητάμε, ρε παιδί μου, όταν λέμε να τα βρούμε στο τραπέζι και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι πολύ θεωρητικό και είναι αυτό που λέμε, να γίνει μια επιτροπή από τριμελής από 5-6 άτομα για να πάρθουν αποφάσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έλεγε αυτό. Όταν θες ένα θέμα να μην προχωρήσει, σύστησε μια επιτροπή. Δεν υπάρχει περίπτωση με την επιτροπή να προχωρήσει. Και ακόμη και αυτό στην απλή κατάρτιση μιας ατζέντας λέει είναι το κύπελλο, λέει να συζητήσουμε για το κύπελλο. Άντε πηγαίνετε συζητήστε για το κύπελλο. Θυμίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη εκδικάζεται στην δευτεροβάθμια της ΕΠΟ η έφεση του ΠΑΟ και την τιμωρία μιας αγωνιστικής στο μάτς με τον Ατρόμητο. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα γνωστοποιήσει τις θέσεις του μέσα από υπόμνημα. Το θέμα είναι τι κάνει αύριο ο ΠΑΟΚ. Οι δικηγόροι αποφάσισαν να συνεχίσουν την αποχή τους μέχρι 28 Μαρτίου. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Από τη μία δεν γίνεται να πάει προς τα πίσω η υπόθεση. Από την άλλη δεν γίνεται να σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση να απολογηθεί με υπόμνημα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Θα πάρθει απόφαση σήμερα την ΠΑΟΚ και θα την γνωστοποιήσουμε αργότερα για το πώς τελικά θα κυλήσει αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση όπου ΠΑΟΚ κατηγορείται και για διακοπή αγώνα και για εκτεταμένα επεισόδια. Και πρέπει οπωσδήποτε να παραστούν άνθρωποι εκεί για να κάνουν γνωστή τη θέση του ΠΑΟΚ και να απαντήσουν και να ρωτήσουν και να έχει και μάρτυρες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το πράγμα να γίνει με ένα έγγραφο και όχι με διάλογο και όχι με επιχειρήματα προφορικά. Εντάξει, θεωρητικό είναι και αυτό. Καμιά φορά, και όταν και η επιτροπή είναι καινούρια και δεν τους ξέρεις και δεν μπορείς να τους ψυχολογήσεις, μην το θεωρείς δεδομένο ότι αν ο δικηγόρος μιλήσει ή αν παραστεί και κάποιος μάρτυρας και πει τι, αυτά που τα ξέρουν και τα βλέπουν και στις εφημερίδες και στην εικόνα. Όχι, έχει και άλλες διαστάσεις. Εντάξει, έχει και νομικά θέματα, γιατί αν μιλάμε για δύο διαφορετικές καταστάσεις, για δύο διαφορετικά γεγονότα. Γιατί αν τα υπολογίσουν έτσι, ότι άλλο η διακοπή και άλλο τα επεισόδια, εκεί υπάρχει θέμα μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ πάει να αποφύγει το κάτι παραπάνω από το μείον 3. Ακόμα και το πρόστιμο να είναι κάτι εξοντωτικό παλεύεται. Σχεδόν έχουμε πάρει και απόφαση ότι δεν θα προλάβουμε καν play-off με φιλάδλους. Αυτά τα έχεις κάνει. Τουλάχιστον να μην τεθεί θέμα παραπάνω από μείον 3. Αλλά επειδή όπως είδαμε και το πρόγραμμα και όπως είδαμε και την διάθεση των ομάδων που υπάρχουν των υπολείπων να μπουν στην πεντάδα, ακόμα και το θέμα που έχει και ο ΠΑΣ Γιάννενα και ο Πανιώνιος με την αδειοδότησή τους και με τη δυνατότητα να παίξουν στα play-off, πιο εγκληματικό θα είναι να μην εκδικαστεί και να πάει αργότερα και η τιμωρία να πιαστεί μέσα στα play-off, όπως έγινε πρόπερση και ήταν πραγματικά εγκληματικό, παρά το να φάμε κάτι παραπάνω από το μείον 3. Γι' αυτό ίσως, όπως θα το σκεφτούν τώρα στο νομικό τμήμα του ΠΑΟΚ, ίσως να επιλεγεί το να εκδικαστεί η υπόθεση. Γιατί μετά πάει μακριά η βαλίτσα. Ναι. Μετά τις 28 Μαρτίου. Λοιπόν. ΠΑΟΚ έχει μόνο ένα εντός έδρας παιχνίδι μετά με το Λεβαδιακό, Δημήτρη. Οπότε... Αυτά. Μέχρι στιγμής στην επικαιρότητα... Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και ποδόσφαιρο και πόλο παίζει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα θα έχει ενημέρωση στο ΠΑΟΚ 24. Για ό,τι προκύψει θα ενημερώσουμε και αυτή τη συνάντηση που θα γίνει για το Καρατάσου που είπαμε τι σημασία έχει για να μην ξεφεύγουμε. Καταρχήν ένα πρώτο που μάλλον θα συζητηθεί σε αυτή την συνάντηση είναι αν διαδικαστικά υπάρχει τρόπος αυτό το πράγμα να παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ. Γιατί από το ταμείο το συγκεκριμένο που οι εκπρόσωποι του έρχονται στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Αυτό το ταμείο μπορεί μόνο για 5 χρόνια να παραχωρήσει κάτι. Για τα 49 που θέλει τύπου Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ να το πάρει, χρειάζεται το ΤΑΙΠΕΔ να κάνει τον διαγωνισμό. Και πρόσεξε να γίνει διαγωνισμός, έτσι. Φαίνεται πάλι φωτογραφικός, αλλά ό,τι και να είναι, είναι διαγωνισμός. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να το διεκδικήσει αυτό με μια καλύτερη πρόταση. Λοιπόν, είναι στη λογική της αξιοποίησης, δηλαδή της κρατικής περιουσίας. Το ΤΑΙΠΕΔ που είναι ένα ταμείο το οποίο το σύστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά, η Ευρώπη βασικά, η Τρόικα, για να αξιοποιηθούν περιουσίες και να, τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στους τόκους. Είναι εγγυήσεις για τα νέα δάνεια που παίρνει η χώρα μας. Λοιπόν, αυτό μάλλον πρώτα θα συζητηθεί και εκεί ίσως
τεθεί και το θέμα ότι ξέρετε, εμείς όμως σαν στρατός έχουμε υποσχεθεί ότι ό,τι απόφαση και να πάρθει θα γίνει σε σχέση και με την τοπική κοινωνία. Άρα και εσείς ελάτε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, εξηγήστε τους τι θέλετε να κάνετε, εξηγήστε τους γιατί πιστεύετε ότι θα είναι καλό και για την περιοχή και θα είναι ανάπτυξη και μιλάμε και αργότερα. Αυτό εγώ υποθέτω ότι θα συζητηθεί σήμερα. Αυτά προς το παρόν. Σήμερα Τετάρτη 16 Μαρτίου υπάρχουν θέματα που τρέχουν, όπως ακούσατε. Καθόλου δεν μιλήσαμε για μπάλα σήμερα. Εντάξει, είναι Τετάρτη, είναι νωρίς ακόμα. Γέροι να είναι και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Υγεία τους να έχουν. Από αυτό το ότι δεν μιλήσαμε για μπάλα. Ναι. Είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν βγήκε κάτι άσχημο από τις προπονήσεις. Είχαν και ρεπό. Επιστρέφουν σιγά σιγά κάποιοι ποδοσφαιριστές. Άντε να δούμε πότε θα γυρίσουν σχεδόν όλοι. Καλό μεσημέρι προς το παρόν.